Θα μείνουμε στο, στο οικονομικό πεδίο, κυρίε και κύριοι. Θα πάμε στον Κωνσταντίνο Δαβλό, στην αίθουσα σύνταξη, γιατί έχουμε ακόμη τέσσερα καταστήματα τη γνωστή πολυεθνική αλυσίδα ρούχων που σφραγίστηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πριν από μερικέ μέρε. Ε, έχουμε νέε σφραγήσει λοιπόν τη ίδια εταιρεία, γιατί ξανά πιάστηκαν να μην διαβιβάζουν αποδείξει. Είχαν πει λοιπόν οι ελεγκτέ τη ΑΔΕ ότι θα ξεψαχνίσουν και άλλα υποκαταστήματα τη συγκεκριμένη εταιρεία, την οποία είχαν σφραγίσει στην Ερμού το κεντρικό τη κατάστημα. Απεδείχθη λοιπόν ότι όντω και σε άλλα τέσσερα καταστήματα δεν ε, διαβιβάζονταν οι αποδείξει. Έχουν φτάσει στι 176.700 οι αποδείξει που δεν διαβιβάστηκαν. Το ποσό είναι 3,6 εκατομμύρια συνολικά, συν ΦΠΑ, πρέπει να πληρωθεί ο ΦΠΑ και το πρόστιμο των 429-500.000 ευρώ που βλέπουμε ακριβώ από κάτω. Εκτό λοιπόν από την Ερμού, θα δούμε τώρα ποια είναι και τα υπόλοιπα καταστήματα που σφραγίστηκαν για 48 ώρε. Γλυφάδα, Καλαμάτα, Βόλο και Ρόδο. Ναι, και να δούμε αν θα υπάρξει νέα αντίδραση τη εταιρεία, η οποία στην πρώτη σφράγιση στο κατάστημα τη Ερμού μίλησε για κάποια βλάβη την οποία έψαχναν. Μάλλον και κατάλαβαν μάλιστα, λέει, όταν ήρθαν οι ελεγκτέ τη ΑΔΕ. Ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. konstantīne.